Αγαπητοί φίλοι, κύριε Βουλευτά, κύριε Σπύρου, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρώην Νομάρχη, αγαπητοί εκπρόσωποι των πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων φορέων του τόπου, αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες, είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαστε σήμερα μαζί σε μια συγκινητική παρουσία και δήλωση προς τον κυπριακό λαό εκ μέρους της προσπάθειας της οποίας κάνουμε πολλοί άνθρωποι μαζί και τους οποίους εκπροσωπώ σήμερα ως υποψήφιος δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμαντίου Νήσων. Συμπολίτησες και συμπολίτες, με αφετηρία την αγάπη για τον τόπο μας, τη γνώση των μεγάλων προβλημάτων, ανεπίλητων για χρόνια πολλά που ταρανίζουν την οικονομία, την εικόνα και την ποιότητα ζωής, τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις αυτού του τόπου για να διεκδικήσουμε όσα μας στέρισαν για δεκαετίες στην παιδεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό, στο πρωτογενή τομέα, στις υποδομές. Την πολύχρονη επίσης συμμετοχή μας και προσφορά στην τοπική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Την επιθυμία και αποφασιστικότητα η Κέρκυρα να αλλάξει ρυθμούς, αξιοποιώντας τα πλήστα πλεονεκτήματά της. Αναλαμβάνω την πρωτοβουλία με τη συνεργασία πολλών συμπολιτών μου, συγκρότησης ανεξάρτητου πολυσυλλεκτικού συνδυασμού με κερκυραϊκή φλέβα για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτώβρη του 2023 για το Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και των Διαμαντίων Νήσων. Αγαπητοί συμπατριώτες, η Κέρκυρα της μουσικής, η Κέρκυρα του Μάντζαρου, του Σαμάρα, του Ξίνδα, των μεγάλων μουσουργών, του Καποδίστρια, των φημισμένων ποιητών, λογοτεχνών, καλλιτεχνών, εικαστικών. Η Κέρκυρα άλλοτε πρωτεύουσα του Ιωνίου κράτους. Θα έπρεπε σε παρένθεση να προσέξουμε ιδιαίτερα την ημερομηνία της 21ης Μαΐου, η οποία είναι μια ημερομηνία ιστορική για τη χώρα, όταν δεν ενώθηκε η Κέρκυρα, αλλά ενώθηκαν δύο κράτη, το Ιόνιο κράτος και το Ελληνικό κράτος. Μία μεγαλύτερη προσοχή για την ημερομηνία των εκλογών. Η Κέρκυρα του Ιωνίου Πανεπιστημίου και των άλλων πνευματικότητες ιδρυμάτων, της πλούσιας και μακραίωνης ιστορίας της, η Κέρκυρα των φιλαρμονικών, των χοροδιών, των χορευτικών ομίλων, των θεατρικών ομάδων και των τεχνών, της πλούσιας εκκλησιαστικής παράδοσης και των υπέροχων κατανυκτικών θρησκευτικών τελετών, η Κέρκυρα του αθλητισμού και των αθλητικών της σωματείων, του υπέροχου φυσικού της σκάλους και της σημαντικής γεωγραφικής της θέσης, η Κέρκυρα με το ξεχασμένο πολυονόβιο ελαιόνα της, η Κέρκυρα της UNESCO, τον υπέροχο χωριό της και τον παραδοσιακό οικισμό της. Αυτή η Κέρκυρα, αγαπητοί συμπατριώτες, ναυαρχίδα της τουριστικής Ελλάδας, δυστυχώς σήμερα αγκομαχά και χάνει το βηματισμό της. Η κακή διαχείριση των απορριμμάτων, των υδάτωνων πόρων, παρένθεση, καταγγέλουμε αυτούς οι οποίοι είχαν ή έχουν στο μυαλό τους ιδιωτικοποίηση των υδάτωνων πόρων της χώρας. Η κακή διαχείριση
πολλών πραγμάτων της καθημερινότητας, του κυκλοφοριακού χάους, των υποτυπωδών πολιτιστικών υποδομών και των παλαιών και επικίνδυνων αθλητικών καταστάσεων, της έλλειψης οράματος για την οικονομική ανάπτυξη, της μικρής απορροφικότητας επίσης κονδυλίων ΕΣΠΑ. Μη σας πω λεπτομέρειες, σας πω μόνο ότι η απορροφητικότητα σε επίπεδο δικό μας είναι εξαιρετικά χαμηλή από τους πόρους των εκατοντάδων χιλιάδων και εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει ειδικά το ΕΣΠΑ. Σε αυτά, αν προσθεθούν η αδιαφορία, η απειθαρχία και η ασέβεια, στοιχεία που αναπτύχθηκαν επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν τη σημερινή παρακμιακή δυστυχώς εικόνα του τόπου μας. Μας αρμόζει λοιπόν αυτή η πορεία απραξίας και εγκατάλειψης. Τις πρέπει της Κέρκυρας αυτή η αντιμετώπιση. Εξαρτάται από εμάς τους Κερκυραίους λοιπόν να ανατρέψουμε αυτό το σκηνικό και να αφήσουμε κατά μέρος τα μικροκομματικά, μικροπολιτικά, προσωπικά και άλλου είδους συμφέροντα. Χρειάζεται όμως, αγαπητοί μου φίλοι, ενότητα και συνεργασία. Ο Τάκης ο Μεταλληνιός και οι συνεργάτες του δεν δεσμευμένοι με άλλου είδους συμφέροντα. Είμαστε δεσμευμένοι με καρδιά και ψυχή με την Κέρκυρα. Και αυτό θα απαιτήσουμε. Χρειάζεται λοιπόν η Κέρκυρα μια δημοτική αρχή και ένα δημοτικό συμβούλιο με ιδέες φρέσκες και αποτελεσματικές πολιτικές. Βάζουμε πλάτη λοιπόν όλοι μαζί για να λυθούν βασικά προβλήματα του τόπου μας. Και την πλάτη αυτή θα τη βάλουν πολλοί προερχόμενοι από πολλά και διαφορετικά χρώματα κομμάτων και παρατάξεων. Έχω αποδείξει στη ζωή μου, έστω και αν έχω κατηγορηθεί, ότι έχω συνεργαστεί και συνεργάζομαι με όλες τις παρατάξεις και με όλους τους ανθρώπους τους υγιείς στην Κέρκυρα, ανεξαρτήτως κομματικών προέλευσεων. Και η σφραγίδα μου υπάρχει. Έχω συνεργαστεί με όλους. Και με μάλιστα με αποτελέσματα εξαιρετικά, νομίζω, καλά για όλους μας. Πρέπει να ξεφύγουμε από το κακό μας αυτό και τις γνωστές αδυναμίες μας ο λαός και να επιβάλλουμε μια αλλαγή ώρας για την Κέρκυρα. Οι εκλογές τον Οκτώβριο του 23 δεν γίνονται για διαδοχή καρέκλας. Γίνονται για να αποφασίσουν οι πολίτες σε ποιους θα εμπιστευτούν το αύριο. Εμείς δεν θα εφαρμόσουμε την αδιέξοδη πολιτική των καλών προθέσεων. Θέλουμε και μπορούμε να εφαρμόσουμε την πολιτική στόχων και την πολιτική των αποτελεσμάτων από το οποίο πάσχουμε. Και εν πάση περιπτώσει να διαταράξουμε τα λιμνάζοντα ύδατα. Σας λέω κάτι. Όταν υπάρχουν σε κάποιο ποτάμι ή σε κάποιο χώρο λιμνάζουν τα ύδατα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν ασθένειες. Αυτή την ασθένεια πρέπει να ξεπεράσουμε στην Κέρκυρα. Είμαστε όλοι, έχουμε χωνέψει τα πάντα. Στασιμότητα, λιμνάζουν τα νερά, αλλά μη μου άπτου. Το Δημαρχείο δεν θα είναι μόνο η έδρα του πρώτου πολίτη της πόλης. Θα είναι τόπος συνάντησης και προβληματισμού όλων των οργανωμένων δυνάμεων του τόπου που θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά σε εισηγήσεις που η Δημοτική Αρχή θα φέρνει για επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο καθένας στον τομέα του, παραδείγματος χάρη στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στη γεωργία, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουμε στη νεολαία μας. Τη θέλουμε δίπλα μας, μαζί μας. Θα δημιουργήσουμε κέντρο νεολαίας, η διαχείριση του οποίου θα ανατεθεί στους φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους. Η έλλειψη δημοτικών αιθουσών για χρήση των οργανωμένων δυνάμεων θα καλυφθεί από τη διεκδίκηση για άμεση αποπεράτωση των έργων των ερειπίων.
της Κέρκυρας, που μολύνουν την εικόνα της πόλης και χάσκουν για να θυμίζουν την ολιγορία των τοπικών αρχών. Παρεξηγήθηκαν κάποιοι όταν είπα και έγραψα εδώ και μερικές μέρες για τα ερείπια του Φίνικα, της Ανουτσάτα, του Γιαλινά, το ερείπιο από τη Συνόδου Κορυφής της υπογεφύρειας αίθουσας, η οποία ήταν ένα διαμάντι, κύριε Σπύρου και κύριε Μπιάνκη, όπως θυμόσαστε. Διαμάντι για την Κέρκυρα, το χάσαμε γι' αυτό, εγκαταλειμμένο. Τη Βίλα Ρώσα πιθανόν να έχουμε προοπτικές. Και πάρα πολλά του εδώ ο Φίνικας, που είναι αρχιτεκτονικό χρυσάφι για την Κέρκυρα και συμπληρωματικό του Δημοτικού Θεάτρου, του θεάτρου αυτού που είναι, γιατί εγώ το αποκαλώ θέατρο του Δημοτικού Θεάτρου, το δεν είναι θέατρο για την Κέρκυρα, με 180 πολιτιστικά σωματεία και με τέτοιες πολιτιστικές και πολιτισμικές δράσεις, πρέπει να ανατρέψουν κάποια πράγματα. Διεκδίκηση, διεκδίκηση. Αλλά εδώ έχουμε δεσμεύσεις. Θα αξιοποιήσουμε τους κυρίους της διασποράς, που είναι εκατοντάδες και που αγαπούν τον τόπο τους και θέλουν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο, φτιάχνοντας πρώτα Μητρώων από Δήμων και ορίζοντας αντιδημαρχία από Δήμων και Κερκυραίων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν την αμέριστη στήριξη του Δήμου μας και όλα τα προβλήματα θα λύνονται με διάλογο. Η ηρεμία στην πόλη, μετά από τον εμφύλιο που έντεχνα δημιουργήθηκε μεταξύ κατοίκων της παλιάς πόλης και των καταστηματαρχών, αυτά θα πρέπει να εξαφανιστούν. Γιατί? Διότι θα υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση και προς τους κατοίκους και προς τους καταστηματάρχες. Η συμβίωση και των δύο απαραίτητη. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το μνημείο. Πρωταρχικός μας στόχος όμως η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Κερκυραίων και άμεση λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πρέπει να αλλάξει το σκηνικό στο Δήμο. Μια δημοτική αρχή που θα χαρακτηρίζεται από δυναμισμό χρειαζόμαστε. Υπευθυνότητα, σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα, βασισμένη όμως σε τι? Στο ξυπνάμε το πρωί και βλέπουμε τι κάνουμε? Όχι. Στο όραμα για την Κέρκυρα. Η κατάθεση ψυχής και καρδιάς δεν φτάνει. Αυτό θα συμβεί εάν υπάρχει όραμα συγκεκριμένο, χωρίς να πούμε ότι είμαστε οι καβαλάριδες και οι σωτήρες του τόπου. Μια δημοτική αρχή που θα αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους. Θα ανατρέψουμε το κλίμα της ακινησίας και της αδράνειας σε πολλές καθημερινές ανάγκες με το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Σε όλους τους ντόπιους, κομματικούς, επαγγελματικούς, επιχειρηματικούς, συνδικαλιστικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς, υπάρχουν άτομα που στην πλειοψηφία τους αποδέχονται τις άποψεις αυτές. Και μπορούν και πρέπει να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που σκοπό έχει την ανασύναξη του Δήμου και την επανάκτηση της απολεστήσας κερκυραϊκής έγκλης. Αυτό δεν είναι γραφικότητα. Είναι ουσία. Η Κέρκυρα, δεκαετίες προτού, είμαστε περήφανοι για την έγκλη της. Τώρα μην μου πείτε ότι δεν την έχει χάσει ή, να το πω καλύτερα, δεν έχει χάσει μέρος της. Είναι η ώρα να αποδείξουμε εμείς οι Κερκυραίοι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, να διεκδικήσουμε και να δημιουργήσουμε προς όφελος των κερκυραϊκών συμφερόντων πολλά πράγματα. Μην αναζητούμε σωτήρες επαγγελματίες της πολιτικής. Τέτοιος εγώ δεν είμαι. Μην αναζητούμε πολιτικά τσάκια. Μην αναζητούμε λύσεις μακριά από μας, στα επιτελεία των κλειστών θυρών, που κύριος στόχος τους είναι η καρέκλα εξουσίας. Τις λύσεις η Κέρκυρα τις αναμένει από τους ανθρώπους της, που αποδεδειγμένα έχουν γνώση, εμπειρία, δυναμισμό, αποτελεσματικότητα, ήθος και καθαρότητα σε όλες τις δράσεις τους. Τις αναμένει από τους νέους και τις νέες, με τις νέες ιδέες τους και τη δυναμική τους. Τις αναμένει από όλους αυτούς που έχουν αποδείξει ότι η Κέρκυρα και το μέλλον της είναι προτεραιότητα ζωής
της Κέρκυρας ο ρόλος του κομπάρσου δεν τη πάει. Ο οδηγός μας θα είναι η αλήθεια και η σοβαρότητα των ενεργειών μας. Βαρέθηκαν οι Κερκυραίοι τις μεγαλοστομίες, τα οράματα, τα συμβόλαια από το λαό που σπάνια υλοποιούνται. Εμείς θα καταθέτουμε πρόγραμμα που μπορούμε να το υλοποιήσουμε και να επιλύσουμε προβλήματα που χρειάζονται δύναμη, δουλειά και μη υπολογισμό, το ξανατονίζω, του πολιτικού κόστος. Με έμπνευση θα δημιουργήσουμε νέες προοπτικές και θα συγκρουστούμε με κάθε εξουσία που θα μας βάλει τα εμπόδια. Σε ό,τι δεσμευτούμε θα το πραγματοποιήσουμε. Είναι ευνόητον ότι δεν είμαστε οι σωτήρες για να λύσουμε τα προβλήματα όλα, αλλά θα τα πάρουμε στα πλαίσια ενός οράματος στην κατεύθυνση επίλυσης των βασικών προβλημάτων της κεργιακής κοινωνίας. Σκοπό μας είναι όταν φύγουμε να μας λένε καλημέρα όλοι οι Κερκυραίοι. Διότι πρέπει να σεβόμαστε τους πολίτες οι οποίοι ακόμα ακούν τα τελευταία χρόνια από τις διεθνείς και ντόπιες αρνητικές εξελίξεις. Δυστυχώς η υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων που έφεραν την Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια στο σημερινό αδιέξοδο δημιούργησε και ένα άλλο πρόβλημα. Σκέπασε το πρόβλημα αυτό όλα τα υπόλοιπα. Θυμόσαστε τι γινόταν. Έχουμε συνηθίσει πλέον να βλέπουμε τον πύχη της Κέρκυρας πολύ χαμηλά. Και όταν μας φάνουν τα σκουπίδια από την γειτονιά μας, θριαμβολογούμε. Λες και αυτά δεν είναι αυτονόητα σήμερα. Παντού δυσλειτουργίες. Άναρχη λειτουργία του ιστορικού κέντρου της πόλης Κέρκυρας. Καμία σχεδόν φροντίδα για τα χωριά μας. Καμία τάξη στην κυκλοφοριακή λειτουργία χωρίς οργανωμένα πάρκινγκ. Εικόνα ασχήμιας σε πολλά σημεία του Δήμου. Σκοτάδι στις περισσότερες γωνιές της πόλης και το χωριό μας. Καμία συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Κανένα σχεδιασμό σοβαρός για την τουριστική προοπτική του τόπου. Και να φανταστείτε ότι όταν ήμουνα στην Αντινομαρχία είχε γίνει η μελέτη του Κερκυραϊκού Ελαιώνα. Φύγαμε εμείς. Και επειδή φαίνεται ότι κάναμε εμείς, δεν συνέχισαν οι άλλοι. Το καράβι μάλλον πηγαίνει μόνο του και σε αχαρτογράφητους προορισμούς με κινδύνους σοβαρούς. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται αλλαγή πλεύσης. Και θα την πετύχουμε με αποφασιστικότητα, με πολλή δουλειά και χωρίς να αναλαμβάνουμε υπόψη τις δυσκολίες. Απευθύνουμε λοιπόν πρόσκληση με κεφαλαία γράμματα από καρδιά και ψυχή για ένταξη αυτόν τον αγώνα σε όλους τους ενεργούς και αποφασισμένους συμπολίτες, σε όλους όσους αγαπάνε την Κέρκυρα με ψυχή και καρδιά, στην νεολαία μας, σε όλες τις αθελοντικές ομάδες των πολιτών που προσφέρουν σε πολλούς τομείς της τοπικής μας κοινωνίας, στους κομματικούς οργανισμούς της Κέρκυρας, στους Κερκυραίους Διασποράς, στους συλλόγους μας και στους συλλόγους της Αλληλοδαπής. Απευθύνουμε πρόσκληση στα κόμματα, όλα. Όχι να ενταχθούμε κάτω από τη σημαία τους. Να κοιτάξουν το πρόγραμμά μας. Και αν συμφωνούν, να μας στηρίξουν. Εμείς, εγώ προσωπικά δεν κρύβομαι. Με ξέρετε όλοι σας. Στην Κέρκυρα, ποιος είμαι. Αλλά με ξέρετε, και εγώ ως έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να συνεργαστώ και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Προσυμφέρω το κερκυραϊκό. Το έχω αποδείξει. Δεν είναι ανάγκη να το δηλώνω. Το λέω για αυτούς οι οποίοι ίσως δεν το έχουν πιστέψει ακόμα. Έχουμε, θέλουμε και καλούμε δίπλα μας άνθρωπους άξιους, που ό,τι πέτυχαν στη ζωή τους ήταν αποτέλεσμα των ικανοτήτων και της δουλειάς τους και όχι της εύνοιας και των προστατών τους. Καλώ λοιπόν επίσης τους παλιούς μου συναδρέφους στο Δήμο, τους συναδρέφους μου στη ΔΕΙΑΚ και τους άλλους οργανισμούς του Δήμου
που υπηρέτησα επί 31 χρόνια με πίστη και αγάπη. Μερικοί εξ αυτών, όπως δε η Άκη είναι εδώ, που μας κάνει τιμή. Να ξέρετε ότι αυτοί θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι η κατηγορία στους δημοτικούς υπαλλήλους ότι δεν εργάζονται, γιατί ακούγονται και αυτά. Έχουμε, θέλουμε και καλούμε έντιμους ανθρώπους σε αυτή την προσπάθεια. Απευθύνουμε επίσης πρόσκληση στην πολιτιστική και πνευματική κέρκυρα. Στους τουριστικούς, επαγγελματικούς, αθλητικούς, αγροτικούς και τους άλλους φορείς. Η κέρκυρα δεν είναι μόνον το κέρδος. Η κέρκυρα είναι η κουλτούρα της, η ιστορία της. Και είμαι πολύ συγκινημένος που πολλοί άνθρωποι από την κοινωνία αυτή σήμερα είναι εδώ. Θα καλέσουμε επίσης την ανοιχτά την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του νομού που θα προκύψει από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές σε συνεργασία ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, τηρώντας το δόγμα ο καθής εφοετάχθη. Επίσης, είναι αυτονόητη, επιβεβλημένη η συνεργασία μας με τους Δήμους, του Βορρά και του Νότου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είμαστε ενιαίος Δήμος, είμαστε τρεις. Αλλά δεν είμαστε σε άλλο νομό, είμαστε στο νησί της Κέρκυρας. Έτσι λοιπόν, η συνεργασία μας με τον Βορρά και τον Νότο επιβάλλεται για κοινή δράση, κοινή διεκδίκηση, κοινούς αγώνες. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου συμπατριώτες, για να φέρουμε συνθήκες κανονικότητας, για να φέρουμε την ανάπτυξη με ενωμένες τις δυνάμεις μας εν ονόματι της Κέρκυρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να τους πω ένα πράγμα. Ότι έτυχε και ο Τάκης ο Μεταϊνός να έχει τη δύναμη ακόμη να προσφέρει στον τόπο. Σας καλώ λοιπόν να είστε κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Αξίζει τον κόπο. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος στην Κέρκυρα, ούτε τρίτος για μένα. Πάνω απ' όλα είναι η Κέρκυρα και μετά είμαστε όλοι εμείς. Έτυχε να πάρω το βάρος αυτό εγώ. Τρέλα, κερκυραϊσμό, πάρε το όπως θέλετε. Βουλησιά, όπως θέλετε πάρε το. Καλό λοιπόν όλους αυτούς, είσαστε πολλοί, που έχετε αυτή τη δύναμη, έστω και αν έχετε απέχθει από την πολιτική κάποιοι και λόγω των γεγονότων απέχετε από την πολιτική ζωή του τόπου και δεν θέλετε να συμμετέχετε, κοιτάξτε, είναι κρίμα. Είναι κρίμα για το αύριο της Κέρκυρας. Δεν είμαστε εμείς που αύριο θα βγούμε. Είναι τα παιδιά μας, είναι τα αγκόνια μας, είναι οι νέοι άνθρωποι. Αυτός ο τόπος δεν μπορεί να πεθάνει. Εδώ υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τις καλές εικόνες. Συνάδελφοι και συνεργάτες μου είπαν να δείξω κακές εικόνες. Όχι. Οι κακές εικόνες πρέπει να τις διορθώσουμε. Και αυτό το βίντεο, το οποίο δείχνει την ομορφιά της Κέρκυρας, θέλω μετά από 5 χρόνια που θα τελειώσει η θητεία μας να το δείχνω στον κερκυριακό λαό ακόμη καλύτερο. Το εγγυούμε. Υπάρχει θέληση. Υπάρχει δύναμη και εφόσον συγκρατήσουμε το ψηφοδέλτιο, το οποίο δυστυχώς πρέπει να είναι ένα ψηφοδέλτιο σαν να είμαι υποψήφιος των ΗΠΑ, θέλει 240 άτομα, Δημήτρη μου. Ελπίζουμε να τα βρούμε και θα τα βρούμε. Θα κατέρθουμε στις εκλογές με πολύ καθαρότητα σκέψης και πολύ αγάπη προς όλους σας. Δεν διαχωρίζω εγώ πρώτους, δεύτερους, τρίτους κατηγορίες και εγγράμματους, εργαζόμενους ή αγράμματος.
Η Κέρκυρα μας περιπλήγει όλους. Και αυτή η δύναμη της Κέρκυρας, που είναι η ίδια η βάση της, που είναι η ίδια η εργαζόμενη, τους θέλω κοντά. Για υποστήριξη της Κέρκυρας της αυριανής. Έχοντας πάντως υπόψη ένα πράγμα. Ότι τιμώ όλους αυτούς οι οποίοι πέρασαν τον τόπο. Έχουν πολλούς στον εισόδο. Και έχουν αφήσει έργο. Έχουν αφήσει ειλικρίνεια. Και δεν θεωρούνται. Παρακαλώ αυτό να μην το γράψετε. Λαμόγια της πολιτικής τα οποία κέρδισαν παράνομα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυνάμεις. Αυτοί είναι άνθρωποι κοντά μας. Εγώ σας λέω το τελευταίο. Ότι ο αγώνας αυτός είναι πολύ δύσκολος. Ο αγώνας αυτός έχει πολλούς κομματισμούς. Θέλω και σας παρακαλώ να προστρέξετε προς βοήθεια της Κέρκυρας. Η αυριανή ημέρα πρέπει να είναι καλύτερη οπωσδήποτε από τη σημερινή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν σέβομαι τις υπάρχουσες δημοτικές, περιφερειακές και άλλες αρχές του τόπου. Μια άλλη πλεύση πρέπει να έχουμε για την Κέρκυρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.